Ερώτηση, ο κύριος Φωτόπουλος. Κύριε Χριστάκη, παρακαλώ πολύ για το δεύτερο θέμα. Λάτε. Κύριε Χριστάκη. Μία ερώτηση. Το 2008 έχει γίνει μια αίτηση για να προσληφθεί προσωπικό 157 εργαζόμενοι. Μ' ακούτε, έτσι. Κύριε συνάδελφοι, περάστε μέσα και κλείστε την πόρτα. Και δεν έχουν πάρθει ούτε με προσωρινούς πίνακες. Έχει περάσει η τριετία και χάθηκαν αυτές οι θέσεις. Αν με καταλάβατε και αν ακούσατε, μπορείτε να μας διευκολύνετε να το καταλάβουμε κι εμείς. Ο κύριος Χριστάκης έχει το λόγο. Λοιπόν, καταρχάς να ενημερώσω ότι έχει κλείσει η διαδικασία με το διαγωνισμό των 157 θεσεών. 168 ήταν η προκήρυξη. Τους 11 τους έχει κρατήσει για να τους προκηρύξει το Υπουργείο Εργασίας στην πολιτική που εφαρμόζει με τα θέματα των ΑΜΕΑ. Σας παρακαλώ. Αλλά αυτό δεν έχει γίνει ποτέ ακόμα, γιατί πάντοτε γίνεται αυτό, δηλαδή ένα ποσοστό της 100 διακρατείται πάντοτε ανάλογα με τις ειδικότητες και τις θέσεις από την Υπουργή Εργασίας για αυτή τη δουλειά. Ακόμα βέβαια και αν είναι πίσω 3 με 4 χρόνια, το κακό είναι ότι αυτές τις θέσεις δεν ξέρουν πότε θα προκηρυχθούν. Είναι απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Για τις άλλες, έχουν βγει οι οριστικοί πίνακες στους ΙΕ και υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες με τους ΙΕ, τα ΦΕΕ, θα βγουν και αυτοί. Έτσι κι αλλιώς όμως οι θέσεις δεν έχουν χαθεί. Απλά το θέμα είναι ότι ενώ περιμέναμε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να ορίσει σε τι ποσοστό, σε τι βάση θα προσλαμβάνουμε τον κόσμο αυτό που έχουν επιτύχει, η απόφαση που ψηφίστηκε στην ουσία με το μεσοπρόθεσμο της προηγούμενης εβδομάδας είναι ότι αναστέλλει τον οποιοδήποτε διαγωνισμό μέχρι και το 2016. Έτσι. Αυτό λοιπόν εκ των πραγμάτων δυσχεραίνει τα θέματα για την κάλυψη των θεμάτων της καθαριότητας και επειδή εμείς είχαμε κάνει τα αιτήματα σε παλαιότερο Δημοτικό Συμβούλιο για να μας εγκρίνουν τις 100 θέσεις για τα θέματα καθαριότητα, ίδρυυση και πώς το λένε, την φροντίδα του νεκροταφείου. Επειδή οι θέσεις που εγκρίθηκαν και ήταν 28, γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπουμε τις θέσεις 72, δηλαδή είναι οι υπόλοιπες θέσεις που δεν εγκρίθηκαν από την πλευρά του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου. Επειδή όμως η ανάγκη για την κάλυψη των αναγκών της καθαριότητας παραμένει, έτσι, με βάση την αιτιολογία που βλέπετε εδώ πέρα στην εισήγηση, υπάρχει μία πιθανότητα, δεν είναι δεδομένο, να εγκριθεί η πρόσληψη διμηνητών από την πλευρά του Υπουργείου. Αλλά πρέπει πρώτα να πάρουμε την έγκριση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να καλύψουμε τις ανάγκες για την γιορτινή περίοδο. Αυτό είναι το διάταγμα αυτό. Πριν ο κύριος Αγρής, υπάρχει κάποιος άλλος ερώτημα, τοποθέτηση? Αλίμονο. Ο κύριος Φωτόπουλος. Δεν το ξέρω. Θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε, δεν θα εξαντλήσω το χρόνο. Είναι κατανοητή η θέση της Λαϊκής Εισπύρωσης ότι εμείς, υπηρετώντας τα λαϊκά συμφέροντα και τους εργαζόμενους, το μόνο που προκρίνουμε είναι σταθερή και μόνιμη εργασία με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα και μισθούς που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή για μας και καμία έκπτωση δεν κάνουμε, γιατί οι διμηνήτες, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει ούτε με 2 μήνες εργασία, εδώ δεν μπορούμε να ζήσουμε με 12 και με 13 μήνες εργασία πλέον. Άρα γι' αυτό το λόγο εμείς θα είμαστε αρνητικοί στο συγκεκριμένο... Κύριε Ζήκο, σας έχω κάνει επαναληπτμένους, σας παρακαλώ. Θα είμαστε αρνητικοί στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους εργαζόμενους, εάν και εφόσον προσληφθούν, και θα τους καλέσουμε μέσα από τα σωματεία τους οργανωμένα να παλέψουν τη σταθερή και μόνιμη εργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Φωτόπουλο. Κύριος Πολυχρονιάδης. Για λόγους αρχής και επειδή η μόνη εργασία που μπορεί να είναι αποδεκτή στις μέρες μας είναι η σταθερή και μόνιμη εργασία και γιατί φαντάζομαι και το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου διαφωνεί κάθετα με τέτοιου είδους ρυθμίσεις και τέτοιου είδους προσλήψεις, θα είμαστε και εμείς αρνητικοί και δεν έφαγα καθόλου χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Έτσι, ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ψηφοφορία το θέμα. Επανήλθατε. Επανήλθε ο κύριος Αγρής. Σε ψηφοφορία το θέμα, Κόκαλης Βασίλης. Ναι, και ο πρόεδρος, ναι. Λέκα Καλατζάκη Ελένη. Ναι, Πέπας Νικόλαος. Ναι, Ζήκος Γεώργιος.
Ναι. Χαλιώτη Μαρία Ειρήνη. Ναι. Κάβαλος Ευάγγελος. Ναι. Καρλάφτης Δημήτρης. Ναι. Σταθούλης Πυρίδων. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος. Έχει αποχωρήσει. Πατσινέβελος Αντώνης. Πατσινέβελος Αντώνης. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Τι να διακόψω, δεν μπορώ να διακόψω, κυρία Χαλιώ, την ώρα της ψηφοφορίας. Σας παρακαλώ τώρα. Ιωάννη Κατερίνη. Ναι. Ζωγόπουλος Ιωάννης. Ναι. Καμπούκος Δημήτρης. Εκτός. Κατσιγιάννης Επαμηνώντας. Ναι. Τσιπουράκη Στέφανος. Ναι. Δούσης Δασιάς Νικόλαος. Ναι. Σμυρνής Δημήτρης. Ναι. Κάβαλος Νικόλαος. Ναι. Καμπούκος Δημήτρης. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αλεπούς Νικόλαος. Ναι. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Ναι. Νταλούκας Κωνσταντίνος. Ναι. Ένα λεπτό. Πατσινέβελος Αντώνης. Ναι. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Ναι. Μπρέγιανης Αλέξανδρος. Ναι. Βλάχος Κωνσταντίνος. Ναι. Σαγρής Παναγιώτης. Ναι. Μποντούρουγλου Νικόλαος. Έχει αποχωρήσει. Έχει αποχωρήσει. Καρλατήρα Μαρία. Όχι. Φωτόπουλος Αθανάσιος. Όχι. Μαγιάκης Ελευθέριος. Ναι, αλλά να τηρηθούν αξιοκρατικές διαδικασίες στις προσλήψεις. Σταθούλης Πυρίδων. Ναι. Ψάλτη Εκατερίνη. Πώς. Παρούσα. Και Πολυχρονιάδης Δημήτρης. Όχι. Όχι. Κούκουζας Πέτρος. Ναι, με τους όρους που έβαλε ο κύριος Μαγιάκης. Παρόν. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο θέμα. Έγκριση της υπαρίθμων 147-2012 απόφασης ποιότητας ζωής που αφορά ρυθμίσεις στάθμευσης οδούς Αμαρισίας Αρτέμητος και γάμα πάροδο αργων αυτών στο Μαρούσι. Ναι, κύριε Πολυχρονιάδη. Κύριε Ζεκό, σας ρωτάω επειδή βλέπω ότι η απόφαση της Επιτροπής είναι ομόφωνη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην αργων αυτών και στην Αμαρισίας Αρτέμητος. Καταρχήν, πέστε μας, από πού προκύπτει η αναγκαιότητα των ρυθμίσεων αυτών και δεύτερον, αν υπήρχαν αιτήματα κατοίκων, φορέων κλπ. Τα οποία ικανοποιούνται με την απόφαση της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζήκος. Καταρχήν το πρώτο για την Αμαρισία Αρτέμιδος, να πούμε ότι είναι μια ισοχή η οποία είναι περίπου 90 μέτρα και εκεί προφανώς από τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε μείνει μια ρύθμιση της κυκλοφορίας, απαγόρευση. Εμείς τι κάναμε μετά από αιτήματα κατοίκων, γιατί δεν υπήρχε πρόβλημα μέχρι πριν λίγο καιρό. Απλώς ένα βράδυ, 3 ώρα ξημερώματα, πήγε η τροχιά και έγραψε όλα τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα των κατοίκων. Λοιπόν, εκεί τι κάνουμε εμείς τώρα. Τα 55 μέτρα τα αφήνουμε για να μπορούν να παρκάρουν οι κάτοικοι και μένει ένα κομμάτι 23 μέτρα το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να το αφήσουμε για να υπάρχει η κίνηση προς την είσοδο του Ολυμπιακού Σταδίου. Αυτό είναι το πρώτο. Υπήρχαν και αιτήματα όντως κατοίκων. Όσον αφορά το δεύτερο, μιλάμε για την τρίτη πάροδο αργων αυτών. Είναι ένα διέξοδο πολύ μικρό στενάκι το οποίο πηγαίναν, παρκάραν εκεί διάφοροι. Όχι μάλλον, όχι οι γειτονές, γιατί αυτοί δεν παρκάρουν. Δεν μπορεί, αν παρκάρει κάποιος δεν μπορεί να περάσει ούτε πεζός. Και γι' αυτό απαγορεύουμε μετά από αίτημα κατοίκων τη στάθμευση στο συγκεκριμένο σημείο. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Με πλειοψηφία ψηφίζει παρόν ο κύριος, ψηφίζουν παρόντες ο κύριος Μαγιάκης και ο κύριος Κούκουζας. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Ανάληψη από το Δήμο Μαρουσίου της οφειλής της ΔΕΑΔΑ προς την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ΑΕ. Έχετε διαβάσει την εισήγηση. Πώς. Ερώτησε ο κ. Βλάχος. Αυτό μετά έτσι. Ναι, κύριε Πρόεδρε, έχω θέλω να ρωτήσω ποια αίτη αφορούν αυτές οι οφειλές. Και τα τιμολόγια σε ποια αίτη είναι από το 2004 μέχρι το 2007 και από το 2007 μέχρι σήμερα. Τα ποσά. Ποιος θα απαντήσει, κύριε Σταθούλη, εσείς.
Είναι πίσω η οφειλή, πίσω η Ένα λεπτό, κυρία. Ο κύριος Χριστάκης. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι το πρόβλημα με το φυσικό αέριο, το οποίο ήταν λογαριασμός από τη Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού στην ουσία, προέκυψε για τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης, όταν σταμάτησε να υπάρχει προγραμματική σύμβαση. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να βρούμε μια άκρια με την εταιρεία του φυσικού αερίου ήταν να αλλάξει ο πάροχος. Και όταν λέμε να αλλάξει ο πάροχος, δηλαδή να αλλάξει αυτός ο οποίος θα πληρώνει το λογαριασμό. Δηλαδή να γίνει ο Δήμος. Ένα μεγάλο πρόβλημα λοιπόν που είχε η εταιρεία είναι ότι έλεγε ότι πρέπει να αποπληρωθώ τις προηγούμενες οφειλές, ώστε στην ίδια παροχή έτσι να μπορέσω να υπογράψω με τον νέο στην ουσία αυτό που θα χρεώνω. Αυτό λοιπόν για να γίνει ήταν επίσης αδύνατο, ναι. Γιατί για να μπορέσει να το κάνει η ΔΕΑΔΑ έπρεπε να δώσει εγγυητική επιστολή ισόποσου ποσού, που στην ουσία αν θα έπρεπε να βρει η ΔΕΑΔΑ για να καταβάλει το ισόποσο ποσό στην εγγυητική επιστολή θα το πήρανε κιόλας. Έτσι, είναι φυσιολογικό λοιπόν ότι το ποσό αυτό δεν μπορούσε να δοθεί και παρά το γεγονός ότι περίπου 9 μήνες γινόταν διαπραγματεύσεις με την εταιρεία φυσικού αερίου, τελικά αυτό δεν έγινε εφικτό να λύσουμε το πρόβλημα με την εταιρεία φυσικό αέριο. Τους εξηγήσαμε ότι η ΔΕΑΔΑ είναι στη διαδικασία λύσης και ότι στην ουσία αυτός που θα παραλάβει το όλο χρέος για το φυσικό αέριο για να γίνει επανασύνδεση θα είναι ο Δήμος. Αυτό βέβαια δεν μπορούσε να γίνει δυνατό παρά μόνο μετά τη θέση της σε λύση. Άρα άλλη μια εκκρεμότητα η οποία δημιουργείται λόγω της παράτασης της διαδικασίας, λόγω της έλλειψης του νομικού πλαισίου, το οποίο ψηφίστηκε τελικά τον Απρίλιο, έτσι, και τότε ξεμπλοκάρισαν οι διαδικασίες για το θέμα της ΔΕΑΔΑ, ήταν και αυτό. Επιτέλους, στην ουσία πριν από ένα μήνα, όταν τους κοινοποιήσαμε την απόφαση της έγκρισης της αποκεντρωμένης διοίκησης για τη λύση της ΔΕΑΔΑ, δέχτηκαν να ανταλλάξουμε μια υλογραφία, όπου στην ουσία να δεχτούν την αποπληρωμή από το Δήμο, με τη διαδικασία που βλέπετε σήμερα, και στην ουσία με την συμφωνία που θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες να γίνει η σύνδεση στον νέο πλέον λήπτη τέλος πάντων της παροχής του φυσικού αερίου που θα είναι ο Δήμος. Και αυτό έχει να κάνει με την έννοια ότι δεν έχουμε οφειλές εμείς στην πλευρά του Δήμου, έτσι σαν δημοτικά κτίρια μιλάω και σαν σχολεία. Με την έννοια ότι ξέρουν πολύ καλά ότι είμαστε από τους μεγάλους πελάτες και πάνω σε αυτή την λογική εστιάσαμε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι με την υλογραφία που έγινε, ο καθαριστής, ο οποίος ανέλαβε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, και με την αλληλογραφία που κλείσαμε και με το φυσικό αέριο και με τη δοσολογία που βλέπετε μέσα εδώ, έτσι, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τώρα στη διαδικασία αυτή, ώστε αφενός να αναλάβει ο Δήμος την υποχρέωση όχι μόνο για την οφειλή, που έτσι κι αλλιώς θα ερχόταν, αλλά και για τη νέα παροχή, έτσι, πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία σήμερα, για να μπορέσει να υπογραφεί η σύμβαση για τον νέο δέκτη που θα είναι ο Δήμος, ο οποίος με τη δοσολογία που έχουμε συμφωνήσει θα πληρώσει και σε ένα βάθος χρόνου και τα ωφελούμενα όπως θα έκανε έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι η διαδικασία. Όσον αφορά τους λογαριασμούς, είναι η τελευταία σελίδα στην εισήγηση που φαίνεται από πότε οφείλεται, έτσι, μαζί με τα χρέη της προσαυξής εννοώ. Λοιπόν, σε ψηφοφορία το θέμα. Θέλετε. Ναι. Ο κύριος Μαγιάκης, κάτσε γιατί θέλει. Στεφανέ. Κύριε Πρόεδρε, εάν κοιτάξουμε καλά το κατάλογο αυτόν ο οποίος μας φέρεται, έρχεται εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο για εξόφληση, θα παρατηρήσουμε ότι τα πρόστιμα σε ένα ποσό 220.000 ευρώ... Περάσουν εκεί οι υπόλοιποι μέσα, σας παρακαλώ. Ποιος είναι έξω? Κανένας. Όχι, είναι. Συνεχίζω. Λοιπόν, έλεγα ότι σε ένα συνολικό ποσό 220.000 ευρώ τα πρόστιμα ανέρχονται περίπου σε 30.000 ευρώ. Δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο το ποσό των προστήμων. Και είναι ποσά τα οποία έχουν προκύψει για τις κρίσεις του 2011 και του 2012 μέχρι σήμερα. Ωραία. Η επιλογή, η ΔΕΑΔΑ να μην λυθεί στις 31/12/2010 όπως προέβλεπε ο νόμος 3852 ήταν της Δημοτικής Αρχής. Και η συγκεκριμένη επιλογή έχει τώρα αυτές τις συγκεκριμένες συνέπειες. Λοιπόν, κατά συνέπεια, εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε μια απόφαση η οποία, κατά την άποψη τη δικιά μας, η ΔΕΑΔΑ θα έπρεπε ήδη να έχει λυθεί από τις 31/12/2010, χωρίς να έρχονται σήμερα να πληρώνουμε αυτού του είδους τα υπέροχα πρόστιμα. Κύριος Χριστάκης, ένα λεπτό και. Ελάτε.
Από την κατάσταση που έχει εδώ φαίνεται ότι από τον 11ο του 11 μας έχει κόψει η εταιρεία το αέριο. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Φαίνεται μέχρι τότε, φαίνονται κάποιοι υπέρογγοι λογαριασμοί κάθε μήνα και από εκεί και μετά φαίνεται ένα ποσό που μου μοιάζει για πάγιο και η τόκη περιμερίας. Αν ισχύει αυτό. Δηλαδή στην ουσία πώς καλυπτόταν η ανάγκη, με ρωτάτε, μετά που κόπηκε το φυσικό αέριο. Στην ουσία το φυσικό αέριο κόπηκε, γιατί μετά που δεν γινόταν η παροχή, έτσι, και πρακτικά με άλλες αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΑΔΑ, πολύ χαμηλότερο κόστος φυσικά, η κολυβητική δεξαμενή, στην ουσία τροφοδοτεί την πετρέλαιο. Και αυτό είναι και το παράδοξο. Γι' αυτό ήταν και το επίγον από εμάς και η πίεση μεγάλη για το τελευταίο ένα χρόνο στην ουσία να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα και να λάβει ο Δήμος αυτήν την υποχρέωση. Αλλά σας είπα, το πρόβλημα που υπήρχε ήταν με την εγγυητική επιστολή, που σήμερα οι τράπεζες δυστυχώς δεν δίνουν εγγυητικές επιστολές με κάποιο ποσοστό. Πρέπει να έχεις καταβάλει το ανάλογο ποσό. Έτσι, αλλά όπως το εξηγήσαμε και στην εταιρεία φυσικού αερίου, η οποία επιτέλους, γιατί αν είχε κάνει αγωγή, θα είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία πιο γρήγορα, δεν δεχόταν να κάνει και αγωγή. Απλά την εξυπηρετούσε να επιβάλλει το κόστος περιμερίας. Τώρα λοιπόν, επειδή έχει κάνει την αγωγή, γι' αυτό ακριβώς μπορούμε να φέρουμε αυτή τη δαπάνη και αυτή την οφειλή στην ουσία προς το Δήμο. Δεν δεχόταν λοιπόν να κάνει αγωγή, με την έννοια ότι δεν είναι η τακτική της να κάνει αγωγές και γι' αυτό ακριβώς το λόγο κολλησιεργούσε επιβάλλοντας παραπάνω το κόστος περιμερίας. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Μαγιάκης, έτσι να πούμε το εξής, ότι το Δεκέμβριο του 2010 εμείς φέραμε την απόφαση εδώ πέρα, η οποία έλεγε ότι μετατρέπει σε επιχειρησιακή ΑΕ τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης. Με τη διαδικασία, αν θυμάστε, κύριε Μαγιάκη, ότι θα συγχωνευόταν μαζί με την Άθμονο, έτσι, με στόχο να είναι βιώσιμο αυτό το σχήμα. Αλλά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, ότι τότε δεν ξέραμε αυτά που θα προκύψουν την επόμενη μέρα, όσον αφορά το ποιος αναλαμβάνει, με ποια διαδικασία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι προγραμματικές οριστικοποιήθηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παραταθούν, να λειτουργήσουν διαφορετικά, έτσι, τον Ιούνιο του 2011. Και μάλιστα ήδη από τότε εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι στην ουσία θα έρθει η ώρα για την Άθμονο, η οποία θα κλείσει. Και γι' αυτό θέλαμε και επιδιώκαμε να τρέξει η διαδικασία της ΔΕΑΔΑ, έτσι, να εγκριθεί η λύση. Και αν θυμάστε, είχαμε φέρει τότε την απόφαση, πέρυσι το καλοκαίρι δηλαδή, την απόφαση για τη λύση της ΔΕΑΔΑ. Αλλά η εμπλοκή ήταν στο ζήτημα του Καλλικράτη, ότι έπρεπε να προβλέψει για όλες αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν λύθηκαν και οι οποίες ήταν υπομετατροπή, η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί, η οποία όμως πρόβλεψε δυστυχώς, έγινε 9 μήνες μετά. Αν θυμάστε, αυτός ο νόμος πέρασε τον Απρίλιο του 2012. Και παρά το γεγονός ότι πέρασε τον Απρίλιο του 2012, τι έλεγε πάλι. Δεν το έκανε αυτονόητο, αλλά έλεγε ότι όσοι δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία της λύσης τους μέχρι 31. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι αυτοδίκαια θα γίνουν 31, πάλι έπρεπε να δοθεί η έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση για να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Η οποία έγκριση βέβαια δόθηκε γύρω στις 29. Και τότε ξεκίνησε οριστικά η διαδικασία, έτσι, με το φυσικό αέριο για να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα. Ψηφοφορία το θέμα. Κόκαλης Βασίλης. Και ο πρόεδρος, ναι, Λέγα Καλατζάκη Ελένη, ναι. Ναι. Πέπας Νικόλαος, ναι. Ζήκος Γεώργιος, ναι. Ναι. Χαλιώτη Μαρία Ειρήνη, ναι. Ναι. Κάβαλος Ευάγγελος, ναι. Καρλάφτης Δημήτρης, ναι. Ναι. Σταθούλης Πυρίδων, ναι. Ναι. Πατσινέβελος Αντώνης, ναι. Ναι. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, ναι. Ναι. Ιωάννου Εκατερίνη, ναι. Ζωγόπουλος Ιωάννης, ναι. Καμπούκος Δημήτρης, ναι. Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας, ναι. Τσιπουράκης Στέφανος, ναι. Δούσης Δρασιάς Νικόλαος, έφυγε. Νταλούκας Κωνσταντίνος, ναι. Σμυρνής Δημήτρης, ναι. Κάβαλος Νικόλαος, ναι. Αλεπούς Νικόλαος, ναι. Παπαδόπουλος Μιχάλης, ναι. Μπρέγιανης Αλέξανδρος, όχι. Βλάχος Κωνσταντίνος, όχι. Σαγρής Παναγιώτης, όχι. Καρλατήρα Μαρία, όχι. Φωτόπουλος Αθανάσιος, όχι. Όχι. Μαγιάκης Ελευθέριος, όχι. Όχι. Κούκουζας Πέτρος, όχι. Όχι. Η κυρία Ψάλτη είχε αποχωρήσει. Ναι. Και Πολυχρονιάδης Δημήτρης, όχι. Όχι. Ένα λεπτό, κύριε συνάδελφοι, να δω αν πρέπει να το αποσύρω ή όχι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Το θέμα θέλει αυξημένη πλειοψηφία, δεν πέρασε το θέμα αυτό. Πάμε στο πέμπτο θέμα. 4. Είμαστε 21. Ναι, έχει τελειώσει. Εντάξει, Πέτρο, το ξέρω ότι τελείωσε. Λέτε να ξανακάνω... Ο Ζωγόπουλος ψήφισε, παιδιά. Τι λέτε τώρα. Σας παρακαλώ. Πάμε στο πέμπτο θέμα, τροποποίηση της... Εδώ πέρα έχουμε ένα μεγάλο θέμα, δηλαδή να συνεχίσουμε να πληρώνουμε πετρελαίο. Ναι, δεν γίνεται αυτό όμως, κάτι πρέπει να γίνει. Αποχωρεί ο κύριος Αγρής. Μια εβδομάδα ακόμα είναι 20.000, κύριε. Καλά. Στην απαράδεση ήταν εδώ η διοίκηση. Εδώ είναι μας λίγο έτσι. Εδώ είμαστε. Αποχωρεί ο κύριος Τσιπουράκης. Τι να ξαναμετρήσω, ρε παιδιά, δεν ακούστηκαν τα ονόματα. Δεν μέτρησε και η Μαρία, παιδί μου. Λοιπόν, πάμε στο πέμπτο θέμα. Τροποποίηση της από 21/6/2004 σύμβασης με την εταιρεία παροχής αερίου Αττικής ΑΕ για την παροχή του Δημοτικού Κολυμπητηρίου Μιχάλης Μανιός και έκδοση σχετικής εγκυητικής επιστολής. Ερώτηση, ο κύριος Φωτόπουλος. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αν υπάρχει αύξηση της σύμβασης? Φυγέτε, ναι, ναι. Μπορεί να αργήσω. Γίνεται μια καινούργια σύμβαση, αν καταλαβαίνω καλά, έτσι. Τροποποίηση από αυτής, από του 4 κτλ. Εντάξει, καταλαβαίνω το τυπικό ότι πρέπει να μεταξύ των μερών που υπογράφεται η σύμβαση, γιατί είναι, δεν είναι ιδεατά, είναι ο Δήμος κτλ. Υπάρχει καμία αύξηση σε όλο αυτό το ποσό της σύμβασης? Απλώς μπαίνει στην ήδη υπάρχουσα μια πρόσθετη παροχή. Ανάλογα με την κατανάλωση θα υπάρχει το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι. Απλώς μπαίνει μια παροχή που αφορά το κολυμβητήριο στην ήδη υπάρχουσα σύμβαση με το φυσικό αέριο. Και το μόνο που υπάρχει εδώ σήμερα να δώσουμε μια εξοδότηση, να δοθεί και εγγυητική επιστολή που απαιτείται για την καλή εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Έτσι. Να βγει μια πρόσθετη εγγυητική 15.700 ευρώ, μια ηγητική 15.700 ευρώ που απαιτείται για να υπάρχει η σύνδεση, για τη σύνδεση κλπ. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, είναι δημοτικό ακίνητο, θα είναι στην αυτή του Δήμου, δημοτικό ακίνητο. Ναι, 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 βέβαια, δημοτικό ακίνητο. Ναι, δημοτικό ακίνητο. Λοιπόν, σε ψηφοφορία, κύριε Σιάννη, υπάρχει ομόφωνα. Ομόφωνα. Πάμε στο έκτο θέμα. Τροποποίηση τη υπαρίθμου 362 κάθετο 2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2012. Ο κύριος Πέπας. Λοιπόν, εδώ αφορά τις δυο τις πεζογέφυρες στην Κηφισίας. Είχαμε βάλει κωδικό 10.000 ευρώ για να υπάρχει σαν κωδικός από τη στιγμή που θα γίνει η χρηματοδότησή της. Βάσει του καινούργιου νόμου αυτό το ποσό έπρεπε να είναι το 10% της συνολικής αξίας του έργου, που σημαίνει ότι αν οι πεζογέφυρες στοιχήσουν γύρω στα 2 εκατομμύρια, εμείς πρέπει να έχουμε ένα ποσό γύρω στις 200.000 για να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπράτησης και μετά να μπούμε στη διαδικασία της χρηματοδότησης. Υπήρχε ο κωδικός με 10.000, άρα βάζουμε άλλα 190 χιλιάρικα να γίνουν 200.000 ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις? Όχι, υπάρχει καμία τοποθέτηση? Ο κύριος Μαγιακής, έλατε. Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστή η θέση μας και στον κύριο... Παρακαλώ πολύ λίγο ησυχία. Και στον κύριο Αντιδήμαρχο, αλλά πιστεύω και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι εμείς θεωρούμε ότι το τίμημα το οποίο πληρώσαμε ήδη για τις δύο πεζογέφυρες που λειτουργούν, καθώς και αυτές που θα πληρώσουμε για τις επόμενες δύο πεζογέφυρες, για τις οποίες στο επόμενο θέμα θα υποβάλουμε αίτηση στην ΕΕΤΑ για χρηματοδότηση και τα λοιπά, είναι το επόμενο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι υπερβολικό. Είναι πάνω από κάθε λογικό και εύλογο τίμημα. Έχουμε λοιπόν, έστω και αυτή την ίσα τη στιγμή ερχόμαστε
να σας υποβάλουμε την πρόταση να ακυρώσετε τον προηγούμενο διαγωνισμό, ο οποίος και αυτός έγινε με τη μέθοδο της προεπιλογής, να κάνετε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, έτσι και αλλιώς το θέμα του κατέστησης... Και σας παρακαλώ λίγο, εκεί στη γωνία βγαίνετε έξω λιγάκι. Έτσι και αλλιώς το θέμα του κατεπήγοντος, πάνω στο οποίο στηριχθήκατε και κάνατε το διαγωνισμό με προσκλήσεις και για τις συγκεκριμένες δύο πεζογέφυρες, δεν συντρέχει. Δεν συντρέχει καθόλου. Ο διαγωνισμός έχει γίνει πριν από ένα χρόνο, ήδη τότε δεν υπήρξε χρηματοδότηση, τώρα υποβάλλετε αίτημα προς την ΕΕΤΑ για να μπει σε κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα, άρα πού είναι το επίγον, ας πούμε. Άρα γιατί δεν επαναλαμβάνετε το διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, να έρθουν όλες οι εταιρείες. Δεν είναι δυνατόν έργα τα οποία θα στοιχίζει αυτό το συγκεκριμένο έργο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, να παίρνουμε εκπτώσεις της τάξης του 1%. Έλεος πια. Στο προηγούμενο έργο είχαμε πάρει, το δώσαμε σε μειοδότη με έκπτωση 0,6%. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν που υπάρχει αυτή η πρεμούρα να έρθουμε αυτή τη στιγμή να νομιμοποιήσουμε την ανάθεση των δύο άλλων πεζοκεφυρών με έκπτωση, αν θυμάμαι καλά, της τάξης του 1,5%. Κανένας απολύτως. Άλλος συναδελφός, ο κ. Μπαγιάννης. Το ιστορικό το μνημόνευσε έτσι πολύ σύντομα ο κύριος Μαγιάκης. Είμαι απόλυτα σύμφωνος με την τοποθέτησή του. Ένα-δύο πράγματα θέλω να πω. Το πρώτο είναι ότι σε αυτό το πρόγραμμα που πάνατε να το εντάξετε, επιτρέψτε μου, γιατί είναι και η δουλειά μου και μπορώ να κρίνω την επιλεξιμότητα ή μη. Δεν είναι επιλέξιμο, δεν θα γίνει δηλαδή το έργο. Δεν ξέρω τι σας έχουν υποσχεθεί. Και το δεύτερο είναι, θεωρώ ότι αυτά τα έργα πλέον αυτή τη στιγμή είναι εκτός τόπου και χρόνου, κύριε Πρόεδρε. Άλλος συναδελφός, κανείς σε ψηφοφορία? Με πλειοψηφία, αρνητική ο κύριος Μπρέγιανης, κυρία Καρλατήρα, ο κύριος Φωτόπουλος, ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Κούκουζας και ο κύριος Πολυχρονιάδης. Πάμε στο 7ο θέμα, έγκριση για την υποβολή πρόταση στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013. Ομοίως, όπως και το 6ο. Πάμε στο 8ο θέμα, ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του Δήμου που τηρείται στη Μαρφήν Εγνατία Bank. Τυπικό είναι το θέμα. Ποιον βάζουμε διαχειριστή, κύριε? Θήμιο Στάσος. Ομόφωνα. Πάμε στο 9ο. Ανάθεση ΜΜΗ με τη διαδικασία διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετική διακήρυξη για τις εργασίες συντήρησης, υποστήριξη αναβάθμισης λογισμικών προγραμμάτων των υπηρεσιών του Δήμου. Είναι τυπικό, είναι για την ΑΛΦΑΓΟΕΡΙ, η οποία κάνει το πρόγραμμα. Από ό,τι μου πάνε και υπηρεσίες τώρα του Δήμου. Έτσι. Ο κύριος, ελάτε, κύριε Μαγιάκη. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, ένα παρόμοιο θέμα πέρασε προχθές και στην Οικονομική Επιτροπή, αν δεν είναι το ίδιο, μάλλον δεν είναι το ίδιο, όπου έγινε μια εκτεταμένη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, μάλιστα ήταν και ο κύριος Αλεπούς παρόν, με τον οποίο συζητήσαμε και είδαμε ότι οι προτινόμενες τιμές από την υπηρεσία είναι πάρα πολύ ακριβές. Όλοι έχουμε την εμπειρία από τέτοιου είδους πακέτα λογισμικού, από την επαγγελματική μας δράση, και θεωρούμε ότι οι τιμές οι οποίες προκρίνονται για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός είναι πάρα πολύ ψηλές. Κατόπιν αυτών, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι σωστός αυτός ο προϋπολογισμός ή θα καταψηφίσουμε. Ωραία, σε ψηφοφορία, με πλειοψηφία, αρνητική ο κύριος Μπρέγιανης, ο κύριος Βλάχος, η κυρία Καρλατήρα, ο κύριος Φωτόπουλος, ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Κούκουσας και ο κύριος Πολυχρονιάδης. Θα το διαβάσω, Ποιο? Να σας διαβάσω κάτι πρωτού πω στο 10ο θέμα. Αγαπητά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας προσκαλέσω να παρευρεθείτε στην ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Ανακύκλωση στο σπίτι, ανάπτυξη και παρουσίαση ενός οικολογικού καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων», που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμαρουσίου Βασιλής Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα την προσεχή Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18.00. Μετά μεσημβρία. Σκοπός της εκδήλωσης είναι αφενός να παρουσιαστεί στους πολίτες και στα σχολεία του Αμαρουσίου που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον το καινοτόμο ευρωπαϊκό έργο Recycling and Home και αφετέρου να αναδειχθεί η σημασία υιοθέτησης πρακτικών ανακύκλωσης από τα νοικοκυριά,
τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τη βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής. Παράλληλα, μέσα από μια διαδικασία συμπλήρωση ερωτηματολογίων, 50 νοικοκυριά της πόλης μας θα επιλεγούν για να εγκατασταθεί δωρεάν στο σπίτι τους το καινοτόμο αυτό μηχάνημα. Να σημειωθεί ότι το έργο Recycling Home υλοποιείται με συντονιστή το Δήμο Μαρουσίου σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας και την Envireco Consulting και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE. Υπό αυτό το πρίσμα σας καλούμε να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση αυτή και να συμμετάσχετε ενεργά. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει. Με εκτίμηση, Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πάμε στο 10ο θέμα, απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΓΑΜΑ κατανομία του 2012. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Πάμε στο 11 και το 12 και το 13. Έτοιμα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση, υπόθεση ΖΙΤΑ ΓΑΜΑ. Ποιο είναι το ποσό, κύριε Χρυστάκη? 800 ευρώ. Ομόφωνα. Ομόφωνα. 12ο θέμα. Έτοιμα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση, υπόθεση ΜΗΧ. Κατά τον ίδιο τρόπο. 13ο θέμα. Έτοιμα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση, υπόθεση ΠΑ. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το 14ο το έχουμε ψηφίσει. Πάμε στο 15ο. Επιστροφή ποσού όσα χρειαστείτος καταβληθέντος από δαπάνη για την κατασκευή αγωγού ή αποχέτευση, υπόθεση Καρύδης Μινάς. Κατά την εισήγηση, ομόφωνα. Ομόφωνα. Πάμε στο 16ο θέμα. Επιστροφή ποσού όσα χρειαστείτος καταβληθέντος από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, υπόθεση Παπαδάκη Ευθυμία. Ομόφωνα. Ομόφωνα. 17ο θέμα. Διαγραφή προστίμων ΓΟΚ, υπόθεση Παπαγιανοπούλου Δήμητρα, έκθεση αυτοψίας. Ένα λεπτό να διαβάσω. Έκτος 2005, δεύτερον διαχείριση πολυκατοικίας, έκθεση αυτοψίας 40 κάθετος 2006. Ομόφωνα. Λοιπόν, με πλειοψηφία παρόν δήλωνε ο κύριος Κούκουσας και αρνητικός ο κύριος Πολυχρονιάδης. Πάμε στο 18ο θέμα. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο ίδρευσης, υπόθεση Χατζιωάννου Ιωάννης. Ομόφωνα. Ομόφωνα. 19ο θέμα. Έγκριση μη οριστικής μελέτης δικτύου αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Νέας Λέσβου. Κατά την εισήγηση. Κατά την εισήγηση. Ομόφωνα. Λοιπόν, 20ο θέμα. Καταβολή αποζημίωσης που ορίστηκε δικαστικά πρώτον με την υπαρίθμων 323 κάθετος 2010 απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και δεύτερον με την υπαρίθμων 6598 κάθετος 2011 απόφαση εφετείου Αθηνών, τμήμα πρώτο, υπόθεση Ιωαννίδη Φίλιππου κλπ. Φ 1011. Ομόφωνα κατά την εισήγηση. Πώς? Με πλειοψηφία αρνητική ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Κούκουζας και ο κύριος Πολυχρονιάδης. Να ρωτήσετε. Ναι, κύριε Μαγιάκη. Να ρωτήσετε. Για το 20ο θέμα, κύριε Σταθούλη. Για το 20ο. Γιατί δεν το παραπέμπετε στο εφετείο? Βγήκε από το πρωτοδικείο μια απόφαση. Εντάξει. Όχι, για το 20. Λέω. Για το 20. Μα λέει και απόφαση. Και απόφαση εφετείου. Ναι, είναι, όχι, είναι δύο περιπτώσεις. Είναι υπόθεση. Ένα λεπτό, κύριε Άννου. Δύο αποφάσεις έχει. Έχει δύο αποφάσεις. Είναι η απόφαση για τον Ιωαννίδη Φίλιππο. Ναι. Αυτός είναι. Όχι, όχι. Γιατί όχι, δεν έχει άλλο όνομα. Α, συγγνώμη, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, είναι για την υπόλοιπη. Εντάξει, διευκρινίστηκε. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Ναι, είναι φετιαγή. Κλείστε λιγάκι, κύριε Μαγιάκη, ευχαριστώ πολύ. Και πάμε και στο 21ο θέμα. Καταβολή αποζημίωσης που ορίστηκε συμβιβαστικά με βάση την υπαρίθμων 67 κάθε 2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, καθώς και με βάση την υπαρίθμων 479 κάθε 2012 απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών αναγνώρισης δικαιούχου, υπόθεση Καμπίτσια Αγγελικής Φ 3141. Ομόφωνα. Γιατί δεν την πάτε στο εφετείο αυτή? Αναγνώριση δικαιούχου. Αναγνώριση δικαιούχου είναι μια και έξω διαδικασία. Αναγνώριση δικαιούχου αναγνώριση είναι, είναι για μονομελούς. Δεν υπάρχει έφεση. Είναι μια και έξω. Είναι ειδική διαδικασία αυτή. Είναι ειδική διαδικασία. Που, ορίζεται, που είναι γίνεται με το δικαστήριο για να γνωρίσει ποιος είναι ο δικηγόρος για να πάρει τα λεφτά. Εντάξει. Ομόφωνα. Λύεται η συνεδρίαση. Είμαστε καλά. Ναι.